Σε πολυπληθύστια μαρτυρία προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης τα συνταξιοχικά σωματεία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για τα κενά που εντοπίζονται στο χώρο της υγείας. Χρόνια υγεία και μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία! Δώστε λεφτά για χρόνια υγεία και μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία! Εμείς από την πρώτη στιγμή και πολύ νωρίς είχαμε βγει στους δρόμους από το 92 για να μην περάσουν τα αντιασφαλιστικά μέτρα που όλες οι κυβερνήσεις μας δηλώναν κάθε φορά ότι το έχουν λύσει για 50-60 χρόνια. Δυστυχώς μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα και με τον νόμο του Κατρούγκαλου αυτό πάει να ισοπεδωθεί. Στο νοσοκομείο της πόλης μας υπάρχουν φοβερές ελλείψεις σε βασικά, δηλαδή μπαμβάκια, γάζες, συνόπνευμα, τα συντόνια είναι κουρέλια, η εικόνα είναι τραγική. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη και ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κατά 50%. Γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες με γιατρούς επίκουρους οι οποίοι έρχονται να καλύψουν κάποιες ανάγκες και πραγματικά χάρη αυτών σήμερα λειτουργεί το νοσοκομείο. Κοιτάξτε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικές κυβερνήσεις με τις αποφάσεις που παίρνουν στερούν από τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα δικαιώματα τα οποία κατακτήσανε με τους αγώνες τους και με την πολυετή δουλειά τους όταν ήταν σε ενεργεία. Κληρονομιά θα μείνουν στα εγγόνια, στα παιδιά μας. Όλοι κατά ταμεία θα έκτισε η γενιά μας. Κληρονομιά θα μείνουν στα εγγόνια, στα παιδιά μας. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Συνταξιοχικού Σωματείου ΑΕ, στο κτίριο του ΙΚΑ βρίσκονται μονάχα 14 γιατροί, ενώ παλιότερα εντοπίζονταν περίπου 60. Δεν πάει άλλο, ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Μέρα με τη μέρα βλέπουμε ότι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που είναι το κυριότερο αγαθό στον άνθρωπο, μέρα με τη μέρα σβήνει. Εδώ πρέπει να λειτουργεί με 60 γιατρούς, αυτή τη στιγμή έχει μόνο 14. Παιδίατρος υπάρχει μόνο ένας στο νομό Καβάλας και αυτός είναι στη Θάσο, λένε.